το δείχνετε αυτό με τα email σας. Ήρθε η ώρα να υποδεχτούμε τον καλεσμένο μας. Θες να κάνεις κάποιο πρόλογο, Παναγιώτη μου, θες να το αφήσω όλο πάνω σου? Όχι, το αφήνω όλο πάνω σου. Προς Θεού, δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό το πράγμα. Μπορώ εγώ να το κάνω σε σένα αυτό. Επιμένω. Πες βρε. Τι να πω, για έναν άνθρωπο κολόνα, για έναν άνθρωπο τσιμέντο. Προσέξτε, θα μας γκρεμίσει τα σημερινά. Σκεφτείτε τι σας λέω. Για έναν άνθρωπο οικοδομή ολόκληρη. Είναι όλα αυτά. Ο Γιώργης ο Λαμπαδάκης. Χριστός για Παναγία. Θα σας φιλήσω λιγάκι. Εμένα όχι, είμαι λίγο αρρωστός. Άστε και για το καλό. Για καλό. Τι γίνεται? Η Ευαγγελία, ο κολλητός σου και η Κωνσταντίνα. Έλα, πέρασαμε. Καλημέρα. Πες μου τους φίλους να σου πω ποιος είσαι. Κοίτα, κοίτα, αγάπες. Κοίτα, κοίτα, αγάπες. Είναι έρωτας. Έρωτας, έρωτας είναι θαρό. Έλα, εσύ, αμπέ, πιάνε, κάτσε κάτω που τρίβεσαι κιόλας. Ναι, Παύλο, το κάνει συνέχεια αυτό τώρα. Ναι, ναι, ναι. Ποιο? Τρίβεται, ρε παιδί, κάτι κάνει. Κοίταξε, ήρθε η ώρα να μάθεις μια πικρή αλήθεια, Παναγιώτη. Αρχικά πρόταση είχαμε κάνει στο Γιώργη. Α, εντάξει, δεν πειράζει. Μας είπε ότι δεν μπορούσε και μετά ζητήσαμε εσένα. Εντάξει, εμείς πηγαίνουμε μαζί όμως. Άμα δεν μπορεί ο ένας, πάει ο άλλος. Καλώς μας ήρθες και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρόμαστε πολύ που σε έχουμε ξανά στην παρέα μας. Όποτε έρχεσαι. Το πόνι που είναι? Το έχω παρκάρει απ' έξω. Με το πόνι ήρθες? Ναι. Το έχεις σκύρο. Τι λες, παιδάκι μου? Δεν έχεις ένα πόνι, σε σκύρο. Χαϊδεύεσαι, λες περίεργα πράγματα. Προηγείται, έχεις πάθει. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Έχετε βάλει τους καλεσμένους κάθε φορά να έρχονται και να μας βρίσκουν το θέμα? Μόνο από ό,τι βλέπεις έχει επικεντρωθεί σε σένα. Το είδες αυτό. Κοίταξε, εγώ ήθελα να βρίσκω τον Παναγιώτη, αλλά μπήκες μέσα σφήνα. Σφήνα. Σας αφήνω τα πίτα την τότε. Η αλήθεια είναι ότι ο Γιώργης, Γιώργης που είναι το σωστό κιόλας. Σε όλα ακούω. Σε όλα ακούω. Έχεις ένα άλογο στη σκύρο, δεν έχεις? Ναι. Έχεις. Λοιπόν, που σημαίνει ότι ξέρεις και να το υπέβεις. Ναι, αλλά έχω σταματήσει εδώ και πολλά χρόνια γιατί είναι σκυριανό και είναι τόσο. Είναι κοντό σου. Δηλαδή, άμα κάτσει, θα είναι όρθιο πάλι. Άρα, πάνω. Είναι λίγο γελίο το θέμα. Κρέμονται κάτι ποδάρια. Για παιδάκια αυτά, για μικρούλια. Ναι. Τα πόνι. Είναι... Επειδή ήμουν και τάπα, μέχρι τα 14 ήμουν μια χαρά. Αναλογικά. Πόσο χρονών είναι αυτό το πόνι? Τώρα είναι 28 ετών. Θε να υπολογίσει. Είναι σεβάσμια κυρία. Πόσο ζουν τα πόνι? Καμιά τριανταριά, τι θες τώρα? Θέλει να πάρει πόνι για να δει πόσο καιρό θα το έχει. Θέλει να πάρω πόνι. Και εγώ δεν ήξερα πόσο. Είναι μεγάλη, είναι γριούλα. Τώρα που δεν είσαι εσύ σκύρο, τη φροντίζει κάποιος άλλος ή αυτοφροντίζεται? Όχι, πάρα πολύ. Αυτοφροντίζεται. Μπορεί να τρώει το παιδί μου στο αγρούς. Τη δίνει 20 ευρώ και πηγαίνει. Παραγγελίζει. Για τα γενετικά όργανα τώρα, για τα όργανα παραγωγή. Πώ τα ξεχωρίζουμε, όπω με τα πάντα. Εγώ θέλω κάτι άλλο να μάθω. Μια και ξέρω την αγάπη που έχει ο Γιώργη στην σκύρο. Πόσο κοντά είσαι στην απόφαση ή αν έχει περάσει από το μυαλό σου, ας πούμε, ποτέ η σκέψη, παρά το γεγονός ότι έχεις δικό σου αρχιτεκτονικό γραφείο πια στην Αθήνα και έχεις αφοσιωθεί σε αυτό, να πεις κάποια στιγμή, τα παρατάω όλα και ζω μόνιμα στο νησί αυτό? Κοίταξε, επαγγελματικά μπορεί να με συνέφερε στην επαρχία, δουλεύουν καλύτερα οι μηχανικοί. Ναι. Αλλά είναι και λίγο δύσκολο, είμαι και παιδί της πόλης. Είσαι και παιδί της πόλης. Λατρεύω το μέρος, λατρεύω και την Αθήνα. Ναι. Και τη σκύρω και την Αθήνα. Δύσκολο δηλαδή να πεις ότι... Με ανάμεσα σε δύο γυναίκες. Άμα σκεφτείς κιόλας ότι μένει στο κέντρο της Αθήνας, που από κάτω ας πούμε είναι ένας δρόμος πολύ σύχναστος, δηλαδή άμα ανοίξεις το παράθυρο, θες να πω τώρα πότε κλείνεις το παράθυρο, κλείνει το παράθυρο, παιδιά, όταν περνάει σκουπιδιάρα. Ναι, γιατί δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Σου φαίνεται περίεργο. Να κάθεσαι, ας πούμε, τύπου να μιλάς και να λες, ναι, και ξαφνικά να σηκώνει το Γιώργη, να κλείνει το παράθυρο. Και άλλο του λέω: τι γίνεται στο παράθυρο, ρε Γιώργο? Μη τυχόν και μπει καμία μυρωδιά. Και μετά ξανασκώνεται μετά από τρία λεπτά και ξανανοίγει το παράθυρο. Εντάξει, δεν είναι. Φαίνεται πιο λογικό, ας πούμε, να ανοίγει το παράθυρο όταν περνάει σκουπίδια. Το μυαλό του είναι, κατάλαβε, κατευθείαν το αναγνωρίζει, κατάλαβε. Είναι σάικο. Αλλά παρόλα αυτά. Μένει που περνάει τα σκουπίδια. Μένει στο κέντρο τη Αθήνα, οπότε το σκέφτεσαι ξανά. Το καταλαβαίνω το κέντρο τη Αθήνα. Απλά επειδή εγώ, ας πούμε, και εγώ στην Αθήνα γεννήθηκα, στην Αθήνα μεγάλωσα. Αλλά παρόλα αυτά η ιδέα του να φύγω από την πόλη αυτή και να πάω να ζήσω μακριά από την Αθήνα. Στριφογυρνάει πολύ στο μυαλό μου. Το λες και δεν το κάνεις, βρε Ναταλία, τόσα χρόνια. Ναι, αλλά. Θέλει μια προετοιμασία. Ναι, Παύλο, μου έχεις δίκιο, αλλά δεν είναι κάτι που το λες και λες αύριο τα μάζα και έφυγα. Θέλει μια προετοιμασία. Στριφογυρνάει. Δηλαδή, αρχίζει και μ' αρέσει η ιδέα εμένα του να πω σε ότι. Σε όλους μας. Ξέρεις. Μ' αρέσει η ιδέα του να μυρίζω καθαρό αέρα, του να βλέπω δέντρα ή να βλέπω θάλασσα, να βλέπω άλλους ανθρώπους πιο γελαστούς, πιο ήρεμους, πιο. Ξέρεις. Ναι, γι' αυτό σε ρωτάω. Κοίταξε, τους γελαστούς ανθρώπους δεν έχω πρόβλημα γιατί συναναστρέφομαι πολύ του Χατζηδάκη.
Οπότε ας πούμε ότι έχω χορτάσει. Έχεις χορτάσει γέλα στους ανθρώπους, ναι. Ως προς τον καθαρό αέρα, εντάξει, στο κέντρο τα πράγματα είναι λίγο πιο ζώρικα. Ναι. Τι πήγες να πεις? Ότι αν πάει στη Σκύρο, με τι θα ασχολείται, θα μπορεί εξίσου να κάνει αυτό που ίσως θα... που έχει σπουδάσει και εργάζεται. Κοίταξε, σου λέω αυτή την εποχή στην επαρχία γίνονται πιο πολλά πράγματα από ό,τι εδώ. Α, ναι. Οπότε αυτό δεν είναι και τόσο. Δεν είναι αυτή η δυσκολία. Οπότε... Στην καθημερινότητα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, αλλά ξέρω εγώ. Εγώ δεν απορρίπτω και ποτέ τίποτα. Είμαι ανοιχτό να τα δοκιμάσω. Να. Εμείς τον Γιώργο τους άλλους, όπως ξέρετε, τον μάθαμε, κυρίως τον γνωρίσαμε, μπήκε στη ζωή μας και μπήκε στα σπίτια μας μέσα από την εκπομπή του Α, έτσι, που έκανες μαζί με την Σίση, τη Φιδά. Την άλλαξε τη ζωή σου η τηλεόραση? Το ότι γνώρισα εσάς περισσότερο, ως προς αυτό. Από εκεί πέρα όχι. Αφού σε γνώρισε και ο κόσμος όμως. Οι τηλεθεατές ξαφνικά είδαν ένα καινούριο πρόσωπο. Εντάξει. Ούτως ή άλλως είχα ένα δευτερεύοντα ρόλο. Δεν ήταν ότι ξαφνικά έκανα και κάνα φοβερό μπάμ. Όπως σε περιοδικά διάφορα πράγματα, ναι, δηλαδή είχες προβολή. Εντάξει, επαγγελματικά με βοήθησε αυτή η αναγνωρισιμότητα. Mm-hmm. Αλλά από εκεί πέρα δεν άλλαξε πολλά πράγματα. Δεν σου δώσε παραπάνω δουλειές, αν θέλεις, εσένα σαν αρχιτέκτονα? Θα μπορούσε αν δεν είχε πέσει βαρβάτη οικονομική κρίση. Αυτό, αυτό. Αλλά ότι βλέπω μια διαφορά στην αντιμετώπιση των ανθρώπων λόγω αυτής της μικρής αναγνωρισιμότητας, ναι, είναι γεγονός. Mm. Στην τηλεόραση θα σε δούμε να κάνεις κάποια μαστορέματα, ας το πούμε. Φτιάχτω μόνος που λέγει ο Γκάρι. Φτιάχτω μόνος. Μπορεί, ξέρω εγώ, μπορεί. Οι ιδέες που έδινε στην εκπομπή στο σπίτι από την αρχή ήταν ιδιαίτερα πρακτικές και οικονομικές και έγινε ιδιαίτερα αγαπητός στο κοινό. Εγώ τουλάχιστον μου άρεσε η εκπομπή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το σκέφτεσαι πάλι να το κάνεις? Είναι στον αέρα. Υπάρχει μια διάθεση να ξαναγίνει η εκπομπή τα μαστορέματα. Ωραία. Οπότε μπορεί και να γίνει. Σούπερ. Πού πας χωρίς εμένα? Ελάτε. Πού πας χωρίς εμένα? Θα υπάρχει ένα κενό. Όχι μόνο τον έχετε πάρει, αλλά δεν βγαίνει πλέον Παρασκευή και Σάββατο. Έχω σοκαριστεί. Θες τον έξω πάλι. Εντάξει, χθες. Χωρίς εσένα. Όχι, δεν είναι ότι. Χωρίς εμένα το γνώριζα, Θέμη. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι αυτό που νομίζεις που λένε. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είχα πάει στο Μυρονάκο, είχε πρεμιέρα και να πάω στο Μυρονάκο. Α, ναι, κατάλαβες, έχει κι άλλους. Δεν ξέρω αν στο πω, έχει κι άλλους. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε γιατί με τον Γιώργη έχουμε να πούμε πολλά. Να τον ανακρίνουμε, αλλά κυρίως το πιο αστείο part αυτής της μέρος, με συγχωρείτε και τα αγγλικά δεν έχουν ρόλο σε αυτή την εκπομπή, το πιο αστείο μέρος αυτής της παρουσίας μάλλον του Γιώργη Λαμπαθάκη στην εκπομπή αυτή, είναι το παιχνίδι που θα τον δείτε να παίζει μαζί με τον κολλητό του, το κόλατο, όπου θα δούμε κατά πόσον αυτοί οι δύο άνθρωποι πραγματικά αγαπιούνται και πόσο μπαίνει ανάμεσά τους αυτό που λέμε ευγενής άμυλα ή ανταγωνισμός. Σε λίγο.